Αποδυναμωμένη από νοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζεται η μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων μετά τη μείωση των κλινών που αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματο. Σε επιστολή του, ο Σύλλογο των Εργαζομένων αναφέρει ότι 15 είναι οι υπηρετούντε νοσηλευτέ, από του οποίου αποχώρησαν δύο νοσηλεύτριε με άδεια κοίσεω και, και ένα νοσηλευτή αποχώρησε με μετάταξη. Εμεί δεν καταγγέλουμε τη μετακίνηση του συναδέλφου. Εμεί καταγγέλουμε ότι θα μείνει εντατική χωρί ένα επιπλέον νοσηλευτή, η οποία εντατική έχει ήδη μεγάλο πρόβλημα. Θα είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ρουσφετολογική μετάταξη. η συγκεκριμένη μετάταξη, δεδομένη στις παρούς στιγμής που έγινε, κρίνεται σε πολύ δύσκολη περίοδο για το νοσοκομείο μα. Επίση, ο διευθυντή τη μονάδα, με εγγραφό του την περασμένη Τετάρτη 19 Ιουλίου προ τη Δήπε Κρήτη, γνωστοποιεί ότι η μονάδα εντατική θεραπεία αδυνατεί να ανταπεξέλθει στι αυξημένε υγειονομικά ανάγκε λόγω τη θερινή περίοδου και αναγκάζεται να μειώσει τι κλίνε από 7 σε 4. Επειδή έως σήμερα δεν έχω λάβει κάποια προφορική γραπτή εντολή, κρίνω απαραίτητο ο συντονιστή και επιστημονικά υπεύθυνο τη ΜΕΘ την λειτουργία μόνο τεσσάρων κλινών, αρχιζενωμένη από αύριο 5η 27η του 2017. Οποιοδήποτε φεύγει από το νοσοκομείο Χανίων, να αντικαθιστάτε πρώτα και μετά να φεύγει. Μη μένει ακάλυπτο το νοσοκομείο Χανίων. Ούτε ένα νοσηλευτή δεν είναι αυτό ο οποίο μα περισσεύει. Δυστυχώ όλοι μας είναι απαραίτητοι, είναι τόσο λίγο το προσωπικό μας, είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες μας, στο οποίο την παρακαλούμε πάρα πολύ πρώτα να φέρνει κόσμο, και μετά να παίρνει κόσμο. Σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο για την ασφαλή και επαρκή παροχή υγειονομική φροντίδα τη ΜΕΘ, αντιστοιχούν τέσσερι νοσηλευτέ για κάθε ασθενή, σε αντίθεση με το νοσοκομείο Χανίων, που η αναλογία είναι δύο προ ένα. Στο έγγραφο του, ο κ. Μαραγκάκη παραθέτει στοιχεία για το προσωπικό στι μονάδε εντατική θεραπεία διαφόρων δημόσιων νοσοκομείων, όπω για παράδειγμα στη μονάδα εντατική θεραπεία του Πεγνή, όπου οι 12 ασθενεί εξυπηρετούνται από 35 νοσηλευτέ. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλιου λειτουργούν 9 από τι 11 κλίνε με 30 άτομα προσωπικό. Επιπλέον, στη μονάδα εντατική θεραπεία των Τρικάλων, 7 από τι 12 κλίνε λειτουργούν με 25 άτομα, στη ΜΕΘ Ξάνθης με 5 κλίνε με 15 άτομα. Στο ίδιο έγγραφο του κ. Μαραγκάκη αναφέρεται ότι οι 7 κλίνε στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων λειτουργούν με 100% κάλυψη, εξυπηρετώντα 320 ασθενεί, ενώ μέρο του νοσηλευτικού προσωπικού συμβάλλει στι χειρουργικέ επεμβάσει των ιατρών τη μονάδα. Ο διοικητή του νοσηλευτικού Ιδρύματο από την πλευρά του παραδέχεται ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Ωστόσο, έκανε γνωστό ότι ήδη δρομολογούνται οι προσλήψει μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού για την μέθη του νοσοκομείου. Από τα στοιχεία του νοσοκομείου προκύπτει να πω εδώ ότι ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε περισσότερου από 16 νοσηλευτέ στη μονάδα του. Για 7, το... για 7 κρεβάτια. Τώρα έχει 15. Τώρα, εκεί που υπάρχει μια υπερβολή και ανακρίβεια, αν θέλετε, είναι ότι αυτό το τελευταίο διάστημα επιδεινώθηκε. Βάζω δηλαδή τον ορίζοντα των δύο μηνών. Συγκεκριμένα υπάρχει ένας διορισμός νοσηλεύτριας από το κελπνό, 12 διάρκεια. διάρκειας. Εδώ θέλω να πω ότι υπήρξαν δύο διορισμοί, η μία ήδη έχει αναλάβει, η άλλη είναι θέμα χρόνου από τις διαδικασίες του κελπνό να τοποθετηθεί και αυτή, καθώς επίσης υπάρχουν και δύο θέσεις για μόνιμες νοσηλεύτριες για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλο, η αύξηση των περιστατικών κατά τη διάρκεια τη θερινή περίοδου, όπω τροχαία ατυχήματα, πνιγμή και αναπνευστικά περιστατικά, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κάλυψη των θέσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων.